επιχείρημά του που είπε όχι. Ποιο είναι το επιχείρημά του. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα κάποιο επιχείρημά του. Εκτός από την άποψή του ότι θα θυχθούν οι 42 εργαζόμενοι ή πιο πολλοί που θα είναι αργότερα, που θα κάνουμε κάποιες προσλήψεις. Μόνο αυτό το επιχείρημα. Εμείς καταθέσαμε, αγαπητοί, συγκεκριμένες απόψεις. Και τι λέμε. Σήμερα η δημοτική επιχείρηση στεγάζεται σε 3 τουλάχιστον χώρους. Αυτοί οι χώροι, ο ένας είναι του Δήμου που έχει παραχωρηθεί στη δημοτική επιχείρηση, οι άλλοι 2 είναι έναντι ενοικίου και σοβαρού ενοικίου. Δεύτερο θέμα. Πάμε σε ένα ενιαίο κτίριο. Θα υπάρχει καλύτερη διοίκηση. Όλοι μαζί οι υπάλληλοι, τεχνικά συνεργεία, διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες. Αποτελεσματικότερη ιδέα. Αποτελεσματικότερη. Να δούμε το θέμα της εξυπηρέτησης των πολιτών. Το ταμείο που υπάρχει σήμερα στην Οδό Πιλαρινού θα παραμείνει. Το εξηγήσαμε και χθες. Για να μπορεί ο καθένας που θέλει να πληρώνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουμε ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα και πληρώνονται οι λογαριασμοί μέσα από πάγιες εντολές από τις τράπεζες, είτε διαμέσου τραπεζών χωρίς να υπάρχει πάγια εντολή. Κάθε φορά βάζεις τα λεφτά και πληρώνεται το αντίστοιχο ποσό που οφείλεις. Και βεβαίως αυτό το γραφείο που θα μείνει θα δέχεται και τις αιτήσεις, κάποιες αιτήσεις για κάποια θέματα που αφορούν ΔΕΙΑ. Εγώ απευθύνομαι στον κόσμο, στους Κορίνθους και στις Κορίνθιες, τις Κορίνθου τους κατοίκους. Πόσες φορές στη διάρκεια των τελευταίων 10-20 ετών έχουν πάει για συναλλαγή στη δημοτική επιχείρηση, εκτός από το να πληρώσουν λογαριασμούς. Αναρωτιέται ο καθένας που εύκολα ασκεί κριτική, τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης, είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο των πόλεων. Να πάνε να δούνε. Τα προβλήματα λοιπόν δεν υφίστανται αυτά που αναφέρθες. Θα υπάρχει καλύτερη διοίκηση, θα υπάρχει λιγότερο λειτουργικό κόστος, πιο αποτελεσματική διοίκηση και βεβαίως είπα και κάτι άλλο. Έτσι για να μιλάμε ειλικρινά στους πολίτες. Σήμερα τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων μένουν εδώ στην Κόρινθο. Η Κόρινθος από το 1999 έχει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο που αν έχουμε μία βλάβη το χρόνο είναι ζήτημα. Πού έχουμε τις πολλές βλάβες? Στην Τενέα, στο Σαρονικό που διεκδικούμε τώρα να αντικαταστήσουμε το δίκτυο ίδρυψης, στο Σαρονικό, στο Γαλατάκι, στη Σολυγία. Εκεί έχουμε τις βλάβες. Δεν είναι πιο κοντά τα συνεργεία και οι υπάλληλοι, οι τεχνικοί υπάλληλοι, εκεί που τους έχουμε ανάγκη? Αυτή δεν είναι μια μεγάλη αλήθεια? Δεν διατυπώθηκαν επιχειρήματα. Ακόμα και ο Σκορδός πριν το χιλιομόδι που έπρεπε να χαιρετήσει. Έπρεπε να χαιρετήσει αυτή την πολιτική για αποκέντρωση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έτσι αόριστα το λένε, αλλά δεν το κάνουν στην πράξη. Όταν έρχεται το θέμα, ψηφίζουν όχι. Γιατί το έχω ακούσει δειλά-δειλά ότι πρέπει να γίνει για αποκέντρωση. Όταν πάνε στα χωριά, το λένε. Όταν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μια ουσιαστική αποκέντρωση μια μεγάλη υπηρεσία, λένε όχι. Εμείς θα πάμε με τους υπαλλήλους. Εγώ θα πάω με την κοινωνία. Και η δημοτική πλειοψηφία θα πάει με την κοινωνία. Και θα πάει και με την επιχείρηση που τα συμφέροντά της και κατ' επέκταση τα συμφέροντα των πολιτών είναι να έχει μια αποτελεσματικότερη διοίκηση χωρίς ενίκεια, χωρίς κόστος λειτουργικό, χωρίς μεγάλο λειτουργικό κόστος, με μικρότερο λειτουργικό κόστος. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Οι άλλοι ας αιτιολογήσουν την άποψη που διατυπώσανε χθες, έτσι μόνο και μόνο για να πούν όχι στη δική μας απόφαση να μεταφερθεί η έδρα της δημοτικής επιχείρησης στο Χιλιομόδι, που είναι ένα μεγάλο χωριό, σχεδόν στο κέντρο, κεντροβαρικό σημείο του νέου καλλικατικού Δήμου Κορινθίου.